πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο σας αφορά όλους και ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι είναι στο στόχαστρο της εφορίας η φοροδιαφυγή των επαγγελματιών. Ξέρω, το ακούω από τότε που ξεκίνησα δημοσιογραφία, πριν από περίπου 30-35 χρόνια, και όλο στο στόχαστρο είναι. Πάμε να δούμε τον Αντώνη τον Μουζάκη, το φοροτεχνικό. Καλή σας μέρα, κύριε Μουζάκη. Καλημέρα σε όλους. Ξεκίνησα όντως, όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, από τα πρώτα ρεπορτάζ που μου είπαν να κάνω ήταν αυτό. Η φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, το συνεργείο των αυτοκινήτων. Από τότε. Και συζητάμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η φοροδιαφυγή είναι μια μάστιγα που πλήττει τόσο τη δική μας χώρα, όσο και το παγκόσμιο γίγνεσθε. Αυτό είναι γεγονός. Ο καθένας λοιπόν προσπαθεί να βρει τρόπους προκειμένου να μην πληρώσει φόρους. Οδηγείται λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις σε φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Αποτέλεσμα, όταν οι ελεγκτικές αρχές τον συλλάβουν, τότε καταλαβαίνετε ότι πληρώνει τα σπασμένα και μάλιστα πολλαπλάσια αυτών που κέρδισε. Βέβαια, τη στιγμή που το κάνει, πιστεύει ότι δεν θα τον πιάσουν ή ότι έχω γνωστούς, φίλους, κύριε Μουζάκη, και το ξέρεις ποιος είμαι εγώ και θα πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει. Απλά δεν έχουν καταλάβει όλοι ότι τέτοιου είδους λογικές και πρακτικές είναι λογικές και πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών. Είμαστε στο 2023. Ακριβώς. Μιλάμε πλέον για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για blockchain, μιλάμε για τεχνολογία που βοηθάει τα μάλα προκειμένου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκόσμια, να μπορούν να εξεύρουν κάθε μας κίνηση χρηματοοικονομικού και όχι μόνο περιεχομένου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει αποκριβή σε φορολογητέα ύλη ή ό,τι άλλο αυτό τη συνοδεύει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι λογικές και πρακτικές του «εγώ είμαι πονηρός, δεν εκδίδω απόδειξη, τιμολόγιο και κάποιες συναλλαγές», μα θα σε βρουν από αλλού. Δεν μπορείς δηλαδή να μην εκδίδεις από ταμιακές μηχανές ή να την έχεις πειραγμένη την ταμιακή μηχανή ή να κάνεις άλλες πρακτικές ταυτόχρονα, να ζεις βίο πλούσιο, ναι. Να ανεβάζεις κουτός αναρτήσεις σε διαδίκτυο στο Facebook ή όπου αλλού ότι κάνεις διακοπές δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, σας περιγράφω μερικά έτσι απλά πράγματα που ο άλλος νομίζει ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Όλα μετρώνται. Κύριε Μουζάκη, όμως, να σας πω και κάτι άλλο. Ότι φταίμε κι εμείς που ανεχόμαστε. Βεβαίως φταίμε. Ή συμφωνούμε στο να μην κόψουμε απόδειξη, να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο. Ενδεχομένως για να γλιτώσουμε και κάποια χρήματα. Τα οποία όμως αυτά τα χρήματα τα πληρώνουμε από άλλο δρόμο τελικά. Έτσι είναι. Το ταγκό, ξέρετε, το χορεύουν δύο. Ναι. Άρα λοιπόν και στη φοροδιαφυγή δύο είναι οι συμβαλόμενοι. Είναι εκείνος που κάνει φοροδιαφυγή και εκείνος που δέχεται. Ακριβώς. Να συμμετέχει σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Άρα λοιπόν σαφώς έχουμε και εμείς και το καταδεικνύουν, βλέπετε τα στοιχεία. Εδώ τι δείχνουμε. Δείχνουμε παρά το ότι έχει περιοριστεί, έτσι. Έχει περιοριστεί και φαίνεται παράδειγμα αυτό από τον περιορισμό που υπάρχει στο ΦΠΑ. Ωραία, ο ΦΠΑ λοιπόν εκεί που μας έλειπαν από τα ταμεία στη διάρκεια των ετών πάνω από 7 δισεκατομμύρια φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ, παλιά ήταν και παρελθόν και τα 10. Τώρα λοιπόν αυτό το μέγεθος έχει γίνει πολύ 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 μικρότερο. Μπορεί να είναι και κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, το γεγονός ότι επικοινωνούν τα στοιχεία έκδοση των στοιχείων με το Υπουργείο Οικονομικών σε πραγματικό χρόνο, όλα αυτά έχουν βοηθήσει στον περιορισμό. Βέβαια, εξακολουθούν κάποιοι και φαίνεται αυτό στις φορολογικές δηλώσεις. Αυτό πήγα να σας πω τώρα. Υπάρχουν κλάδοι ολόκληροι τώρα που δηλώνουν κατά μέσον όρο 5.000 ευρώ το χρόνο έσοδα. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Δεν γίνεται. Είναι αμήλικτα και δείχνουν πραγματικά αυτό. Δηλαδή, τα στοιχεία τα τελευταία που έχουμε για τις φορολογικές δηλώσεις για φορολογικό έτος 20, τι δείχνουν τα στατιστικά. Ότι το 40% των φορολογουμένων έχει δηλώσει εισοδήματα κάτω από 5.000. Δηλαδή, το 40%. Αυτό είναι δυνατόν να ισχύει? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά μπορεί να είναι άνεργοι, μπορεί, αλλά δεν μπορεί να είναι 4 στους 10. Το 60% δηλώνει εισοδήματα στην Ελλάδα κάτω από 10 χιλιάρικα και το 83 με 84% δηλώνει εισοδήματα κάτω από 20.
πάνω από 50 δηλώνει 2-3% και πάνω από 100 0,03. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έτσι, αυτό ναι, λέω, κύριε Μουζάκη. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Αυτά τα πολύ απλά και αυτονόητα τα οποία λέμε τώρα εμείς οι δύο και εσείς με την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας. Οι ηθήνοντες, οι κυβερνήσεις όλες που περάσανε, τα ξέρουνε. Δεν τα ξέρουν. Ναι. Δεν περιμένουν να τα ακούσουν από το Μουζάκη, από το Φίλιππα Κόπουλο, από το. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, το διαπιστώνεις το πρόβλημα είναι εύκολο. Και το κάνουμε όλοι. Ναι, εννοείται. 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 Τώρα. Τι έχει συμβεί, πράγματι υπάρχει, όπως σας περιέγραψα προηγουμένως, αυτά τα νέα μέτρα που έχουν έρθει, δηλαδή το γεγονός ότι υποχρεωνόμαστε να χρησιμοποιούμε πλαστικό χρήμα, το γεγονός ότι οι συναλλαγές γίνονται περισσότερες στην πλειονότητά τους μέσα από το τραπεζικό σύστημα, το γεγονός τη διασύνδεση των στοιχείων. Αυτό με το πλαστικό χρήμα που λέτε, ας πούμε, να τώρα μια ιδέα ή μια λύση. Να επεκταθεί και να γίνει πιο μόνιμο και πιο υποχρεωτικό η χρήση της πλαστικής χάρτας και ακόμα και για μικρότερες συναλλαγές. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξέρετε, δεν μπορούν απ' την άλλη να οδηγηθούν για όλους και να καταργήσουμε ίσως ή να πάμε σε πολύ πολύ μικρά όρια. Τώρα το όριο είναι 500 ευρώ. Ναι. 500 ευρώ στην ΦΠΑ είναι στη χιονουργική πώληση και 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στη λιανική. Δηλαδή, αν αγοράσεις ως ιδιώτης ένα κινητό τηλέφωνο και κάνει 600 ευρώ, τότε είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις μέσα από το σύστημα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν τα μέσα. Και βέβαια και δεν μπορείς να το καταργήσεις εντελώς. Και υπάρχει ένα ακόμα. Ελοχεύουν άλλοι κίνδυνοι, ξέρετε. Κύριε Μουζάκη, που το ξέρετε κι εσείς. Στη Σουηδία, Δανία. Ότι υπάρχουν και πολλοί κατασκευμένοι λογαριασμοί. Βεβαίως. Αυτό άλλο τεράστιο. Ακριβώς. Πολλοί συμπολίτες μας δηλαδή και να θέλουν. Έτσι. Δεν μπορούνε. Ακριβώς. Δηλαδή, ο άλλος λες υποχρεωτικά όλα μέσα στο δίκτυο. Μπράβο. Δεν σε κατασχέσει όλα. Άρα, τι θα κάνω, πώς θα αυτό λέω. Αυτός θα κάνει ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι υπάρχουν, είναι εύκολο να διαπιστώνεις, ξαναλέω, είναι δύσκολο να υλοποιείς. Εννοείται. Υπάρχουν προβλήματα, νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και θα γίνουν περισσότερα. Και το γεγονός ότι η τεχνολογία βοηθάει, νομίζω ότι θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση. Μακάρι. Προκειμένου να έρχονται περισσότερα. Μακάρι για όλους μας. Το λέω για όλους μας ότι θα ευνοηθούμε όλοι μας. Και με συνετή διαχείριση όλων αυτών των δημοσιονομικών πόρων να μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση και το οικονομικά επιτελεία να τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν και με τέτοιον τρόπο ώστε να ξαναγυρνάνε αυτά ως παροχές στον πολίτη.